καθαρό θέμα με το κέντρο υγείας όσον αφορά ένα και μόνο πράγμα. Όσον αφορά το ΕΕΜ ψυχολογικό σε γιατρούς ειδικοτήτων. Αυτή τη στιγμή οι μόνοι γιατροί ειδικευμένοι που έχουν έρθει στο νησί και έμειναν είναι κάποιοι που είχαν σχέση με το νησί. Ή ήταν από εδώ, όπως είμαι και εγώ, όπως είναι ο Κορκόδηλος, ο γιος που θυμάστε περισσότερο καρδιολόγο, ο οποίος έφυγε πριν περίπου 5 χρόνια, 6 πήρε σύνταξη, και είναι και ο Φίλιππος ο Πανός, ο οποίος παντρεύτηκε και αναγκαιότησα και ήρθε στην Άδρα το 97, ο Κορκόδηλος το 97 και εγώ το 2003. Λοιπόν, όλοι έχουμε μια σχέση με το νησί και γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Έχουμε τα σπίτια μας, έχουμε τις παρέες μας, έχουμε τις οικογένειές μας. Είναι για μας λίγο πιο εύκολο να μείνουμε στο νησί, σε ένα κέντρο υγείας όπου προσφέρεις πολλά στον κόσμο. Επιστημονική ανέλυξη όμως θέλει ένα νοσοκομείο να την έχει, να χρειάζεται νοσοκομείο για να την έχεις. Έτσι λοιπόν, πολλοί γιατροί, ενώ γίνονται προκηρύξεις για καρδιολόγο, για παθολόγο, καθίστανται άγονες. Τι εννοώ, δεν έρχεται κανείς. Εδώ λοιπόν η λύση είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Για να έχουμε δημόσια υγεία. Γιατί ιδιωτικά κέντρα μπορεί να σας λένε θα φέρουμε το Μετροπόλιτα, θα φέρουμε το Ιασό. Καλώς να έρθουν όλα, δεν το συζητάμε καν. Αλλά για δημόσια υγεία, ένας είναι ο τρόπος. Να επανδρωθεί το κέντρο υγείας με ιατρούς ειδικοτήτων. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν δώσουν στα νέα παιδιά τα ειδικευμένα που παίρνουν την καρδιολογία τους, την παθολογία τους, και είναι άρτιοι γιατροί, να τους δώσουν κίνητρα πέραν των οικονομικών, για μένα είναι το λιγότερο, κίνητρα επιστημονικά, ώστε να μπορούν μετά από 5 χρόνια να μένουν στο νησί και μετά από 5 χρόνια να μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους, να έχουν αυξημένα μόρια και να μπορούν να πάνε στην Αθήνα σε νοσοκομεία. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Περιφερειάρχης. Μπορεί να το κάνει μόνο το Υπουργείο Υγείας με νομοθέτημα. Μόνο νομοθετικά αυτό μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο. Έχουμε την επιχειρηματολογία για να το κάνουμε, για να γίνει πραγματικότητα για όλα τα νησιά. Γιατί πρέπει τα νησιά να μπορούν να επανδρώνονται με γιατρούς ειδικοτήτων. Για μένα που ακούγονται διάφορα, πάλι θα απολογηθώ γιατί ακούγονται, είναι η εύκολη λία, επειδή κατεβαίνω για δήμαρχος που θα με χτυπήσουν ακόμα και στη δουλειά μου. Με έχουν χτυπήσει σε πάρα πολλά, αλλά το ξαναλέω ευτυχώς που γνωριζόμαστε πολύ καλά όλοι. Εκτός ότι είπανε λοιπόν ότι είμαι απόν από την υγεία, που όλοι ξέρετε που είμαι, αρχίζουν τώρα κάτι και λένε ότι εγώ φταίω που δεν έρχονται γιατροί ειδικοτήτων στο νησί, εγώ φταίω που κάνω το ένα, που γίνεται το άλλο, που δεν έχει το ένα το κέντρο υγείας, που δεν έχει το άλλο. Θα σας πω ένα και μόνο πράγμα. Και αυτό καταλάβετε το όλοι. Ότι εγώ στο κέντρο υγείας δουλεύω ως ορθοπαιδικός, είμαι στο γραφείο μου, δουλεύω στις εφημερίες μου, είμαι βοηθάω στους αγροτικούς γιατρούς που όλοι το γνωρίζουν, εφημερεύω, δεν εφημερεύω. Είμαι εκεί για την ορθοπαιδική μου εργασία, δηλαδή για την ειδικότητά μου. Δεν έχω καμία απολύτως σχέση, δεν μου επιτρέπεται να έχω καμία σχέση με συντονισμό του κέντρου υγείας, με επιστημονική διεύθυνση ή να έχω εγώ μία αμεσότητα με τα Υπουργεία προκειμένου να ζητήσουμε ή να κάνουμε κάτι. Δεν έχω απολύτως καμία. Και αυτό διότι κάποιοι δεν άφησαν, που και εγώ δεν το πολύ ήθελα τότε που μου το έλεγαν, για να είμαι ειλικρινής, γιατί θα βρίσκανε πολλούς τρόπους. Όταν λοιπόν το Υπουργείο Υγείας ήθελε το 20 να με ορίσει συντονιστή διευθυντή του Κέντρου Υγείας και να υπομισθώ φυσικά τις όποιες ευθύνες μου αναλογούσαν, έφυγε χαρτί έγγραφο από αντιδημάρχους, από τον έπαρχο με τις ευλογίες του δημάρχου, στο Υπουργείο, στους βουλευτές, όχι, ο Σουσούδης δεν πρέπει να γίνει διευθυντής του Κέντρου Υγείας για αυτόν και για αυτόν τον λόγο και επίσης γιατί θα κάνει το Κέντρο Υγείας άνδρο της πολιτικής του, το λέω μεταφορικά, συγγνώμη, δεν είπα αυτή τη λέξη, ότι θα φέρει δηλαδή την πολιτική μες στο Κέντρο Υγείας, θα μας αντιπολιτεύεται και θα πάρει, για να πάρει πόνους προκειμένου να κατέβει σε επόμενες εκλογές και να διεκδικήσει μέσα από ένα διευθυντή λύκη, να διεκδικήσει μια δημαρχία ίσως με μεγαλύτερους όρους. Αυτό λοιπόν για μένα, δεν θα πω τη λέξη τι ήταν, ανεπίτρεπτο, για να μην πω κάποια άλλη λέξη, είναι ανεπίτρεπτο να μπαίνουν στη δουλειά ενός ανθρώπου που έχει έρθει να δουλέψει στο νησί του και να εμποδίζουν την επιστημονική ανέλυξη. Όσοι μπλέξατε με αυτή τη δημοτική αρχή, έχετε μπλέξει κατά λάθος, είμαι σίγουρος. Και δεν ξέρετε που έχετε μπλέξει που μπορούν να φτάσουν. 7 Μαΐου του 2020.
χθες προχθές στην Άρνη, κατά λάθος, δεν το έχω μαζί μου, το έχει φωτογραφίσει και ο Πέτρος Ολεμπέσης. Προφανώς για να το δείξει, για να δείξει είναι αυτά που λέω. Αυτό έχει λοιπόν φωτογραφεί από τη διοίκηση εδώ του Δήμου, δηλαδή θεωρείτε. Όχι, όχι, το χαρτί αυτό, όχι. Το χαρτί αυτό έφυγε υπόγραφο από 4 άτομα. Πέστε το. Όχι, δεν τα λέω. Δεν είναι εδώ παρόντες, από το σώμα είναι παρόντες. Λοιπόν, σημασία για μένα δεν έχουν τα άτομα, ήταν αντιδήμαρχοι, ήταν έπαρχος, είναι αντιδήμαρχοι και είναι έπαρχος και αυτό για μένα είπα λοιπόν, αυτό λοιπόν και μόνο για μένα καταντάει αθλειότητα. Αν εμένα πάνε να με ευτυχήσουν που έχω κάποια δύναμη να σταθώ στα πόδια μου, πόσο μάλλον ανθρώπους που δεν έχουν ή που δεν αισθάνονται ότι έχουν, γιατί όλοι έχουμε δύναμη μέσα μας, πόσο μάλλον αυτοί που δεν αισθάνονται πως έχουν δύναμη, πώς μπορούν να εκφοβιστούν με διάφορα πράγματα. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν θα έρθει στο νησί. Έτσι θα έρθει. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές, δεν έχουμε ανάγκη την καρέκλα, δεν θα εκφοβήσουμε ανθρώπους για να ξαναβγούμε, με γεια τους, με χαρά τους. Εμείς έχουμε ανοιχτές πόρτες Δημαρχείου, κάνουμε διάλογο, όλοι με ξέρατε, το μόνο που μου προσάπτατε ότι είναι καλό παιδί και δεν κάνει, να τα λέμε και αυτά, αλλά δηλαδή πάμε να πούμε εδώ πέρα ότι όσοι είναι καλά παιδιά ή όσοι είναι καλοί χαρακτήρες δεν πρέπει να παίρνουν δημόσιες θέσεις. Δηλαδή ποιοι θα παίρνουν τις δημόσιες θέσεις, αυτοί που δεν είναι καλά παιδιά. Καλαμόγια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω άλλο να το βαρύνω το κλίμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαστε μια ομάδα καταπληκτική. Είμαστε μια ομάδα που θα δουλέψει, θα σηκώσει μανίκια την επόμενη μέρα. Βοηθήστε, στηρίξτε μας, εμπιστευτείτε μας για να πάμε το νησί ένα βήμα μπροστά, αξιοκρατικά και σωστά. Να είστε όλοι καλά. Την Τρίτη, 8 η ώρα, θα έχουμε την κεντρική ομιλία στο Κόρθι μπροστά στο εκλογικό μας κέντρο. Την Τρίτη, 8 η ώρα. Και πριν...